Ronald Linson, Svensson, Peterson, Nilsson. Διαπιάστηκε κεφαλιά εκεί, κίνδυνος, θα γίνει το σούτ και είναι η μπάλα στα δίχτυα από τον Τόμπιορν Νίλσον, πρέπει να είναι. Στο 10ο λεπτό οι Σουηδοί καταφέρουν να σημειώσουν γκολ. Ξαναβλέπουμε τη φάση. Ο Τόμπιορν Νίλσον τελικά κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα και να δώσει έτσι ελπίδες στην Γκέντεμπορκ μέσα εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Στο 10ο λεπτό λοιπόν ξαναβλέπουμε τη φάση, την στιγμιαία αδράνεια, το λάθος που έγινε εκεί από τον Παναθηναϊκό, από την αμυντική διάταξη του Παναθηναϊκού, και δεν έχασε την ευκαιρία ο φημισμένος αυτός Σουηδός παίκτης να στείλει την μπάλα στα δίχτυα και να γράψει το 0-1 και να ανταποδώσει τον γκολ που είχε δεχτεί ο Παναθηναϊκός, που είχε πετύχει ο Παναθηναϊκός μάλλον. 1,5 λεπτό ακόμα. Παναθηναϊκός Γκέντεμπορκ 0-1. Μέσα στην περιοχή και ο Δημόπουλος στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Είναι το 1-1. Ακριβώς ένα λεπτό πριν να λήξει το ημίχρονο, ο Θανάσης Δημόπουλος στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Ξάφνιασε και μας ξάφνιασε και τους Σουηδούς. Ο Θανάσης Δημόπουλος, που είχε κερδίσει το πέναλτι μέσα στο Γκέντεμπορκ, σήμερα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Παρά την προσπάθεια του Λάρσον εκεί, εδώ αγέλαστος αλλά ικανοποιημένος ο Γιάτσεκ Μοκ, ξαναβλέπουμε τη φάση πως ο Θανάσης Δημόπουλος πετάχτηκε στην πορεία της μπάλας και έστειλε στα δίχτυα γράφοντας το 1-1. Λάρσον για τον Κάλσον, αυτόν για τον Πέτερσον. Νίλσον άφησε την αμυντική τακτική ο Παναθηναϊκός. Έχει περάσει περισσότερο στην επίθεση και ίσως αυτό είναι πιο σωστό. Κάρλσον στο φάουλ. Ακάλυπτο μέσα στην περιοχή ο Νίλσον και είναι το 2-1 από τον Χόλμγκρεν, τον Τόντ Χόλμγκρεν. Στο 7ο προς 8ο λεπτό της επανάληψης οι Σουηδοί ευνηδιάζουν. Βρέθηκε τελείως αφρούνητος, ακάλυπτος μέσα στην περιοχή ο Χόλμγκρεν. Δεν ξέρουμε βέβαια αν ήταν offside. Ο παίκτης που έβαλε τον γκολ δεν ήταν ασφαλώς, αλλά το σκορ μετράει, είναι 2-1 υπέρ της Γκέντεμπορκ και ο διαιτής καταλογίζει πέναλτι αυτή τη φορά μέσα σε γενική κατάπληξη και ενθουσιασμό. Ναι, ξαναβλέπουμε τη φάση. Δεν συμβαίνουν μόνο αλλού αυτά, συμβαίνουν και εδώ. Η εσκάλη των ποινών έχει καταλογιστεί. Ό,τι δεν έκανε χωρίς δισταγμό πριν από λίγο στο 32ο λεπτό, το κάνει 1,5 λεπτό αργότερα ο κύριος Ροτ, χαρακτηρίζοντας ανατροπή αυτή την περίπτωση του Σαραβάκου. Και ο Δημήτρης Σαραβάκος, που είχε σημειώσει γκολ με πέναλτι στη Σουηδία, είναι έτοιμος, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και γράφει το 2-2 στο 33ο λεπτό προς 34ο, μέσα σε έξαλλους ξέφρενους πανηγυρισμούς 80.000 φιλάθλων εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Το 2-2 είναι γεγονός και η πρόκριση για τον Παναθηναϊκό πολύ κοντά. 9 λεπτά παιχνιδιού μένουν ακόμα. 9 λεπτά χωρίζουν τον Παναθηναϊκό από τους 4 της Ευρώπης για να επαναλάβει την ίδια πορεία που είχε σημειώσει και πριν 14 χρόνια για τον τελικό του κυπέλου πρωταθλητριών, που θα γίνει όπως ξέρουμε στις 29 Μαΐου στις Βρυξέλλες.